Η καθυστέρηση στην εξασφάλιση των απαιτούμενων δόσεων αποτελεί συνέπεια των ανταγωνισμών όπου εμπλέκονται φαρμακευτικές εταιρείες και καπιταλιστικά κράτη. Η άρνηση της Κομισιόν να δημοσιοποιήσει τις συμβάσεις προστατεύει τα επιχειρηματικά συμφέροντα σε βάρος των λαών, αφήνοντάς τους στο σκοτάδι, ενώ η απαγόρευση διαπραγμάτευσης των κρατών μελών αφαιρεί τη δυνατότητα να καλύψουν τις εμβολιαστικές ανάγκες. Όλα τα εμβόλια που πιστοποιούνται ως ασφαλή και αποτελεσματικά πρέπει να αξιοποιηθούν από το λαό για την προστασία της υγείας και της ζωής του. Αποκαλύπτεται καθημερινά ότι χρειάζεται άμεση στελέχωση των δημόσιων μονάδων υγείας με μόνιμο προσωπικό, υποδομές, ανεπτυγμένη δημόσια πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, κινητές μονάδες εμβολιασμών για ηλικιωμένους. Πράγματα που θεωρούνται από Ευρωπαϊκή Ένωση κυβερνήσεις, ανάμεσά τους και της Νέας Δημοκρατίας, κόστος και απορρίπτονται. Γι' αυτό τα εμβόλια δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την κατεπίγουσα ανάγκη θωρακισμένου δημόσιου συστήματος υγείας. Τα περί εξαγοράς πατέντας ταΐζουν την κερδοφορία των ομίλων με άλλον τρόπο. Οι λαοί με την πάλη τους να απαιτήσουν θωρακισμένο δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας, να διαμορφώσουν όρους έτσι ώστε η υγεία, το φάρμακο, να μην είναι εμπόρευμα αλλά κοινωνικό αγαθό.